Καλησπέρα σας. Είμαστε στην σταθερή μας παρέα, στην κυριακάτικη μας παρέα, εδώ το βράδυ της Κυριακής, να χαλαρώσουμε, ακούγοντας όπως πάντα χρήσιμες συμβουλές ιατρικές, συζητώντας το πολιτικό σκηνικό, κοινωνικά θέματα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα του απλού πολίτη, την καθημερινότητα του απλού ανθρώπου. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να βαραίνουμε το βράδυ της Κυριακής σας, δεν είμαστε εδώ για να σας στεναχωρέσουμε, που πολλές φορές ίσως με αυτά που ακούτε λίγο να προβληματίζεστε, αλλά σίγουρα δεν είναι για κακό σας. Και λέω είμαστε γιατί είμαστε μαζί με τον γιατρό κύριο Γιάννη Βαλερή, όπως κάθε Κυριακή βράδυ, εδώ παρέα, και ευελπιστούμε να απολαμβάνετε τη συντροφιά μας. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαλερή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, γιατί μην ξεχνάτε, για 40 μέρες πρέπει να λέμε δίκιο. Χριστός Ανέστη. Έχετε δίκιο. Και όπως είπατε πολύ σωστά, είμαστε εδώ μια παρέα. Λέμε τα πράγματα απλά, γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι δικοί σας άνθρωποι. Και όπως μιλάμε στο γείτονά μας, όπως μιλάμε σε έναν απλό άνθρωπο, έτσι μιλάμε και σε εσάς, και αυτά που θα σας εξιστορούμε δεν θέλουμε να σας κάνουμε ούτε τον έξυπνο, ούτε ότι είμαστε οι φωστήρες. Τα λέμε υπό μορφήν ελαφρού κουτσομπολιού, αλλά με κάποια δεικτικότητα για να τονίσουμε τα κακώς κείμενα, όσα υπάρχουν κακώς κείμενα. Παρείστικη θα λέμε. Παρείστικη, ναι. Όπως τα λέμε και μεταξύ μας. Και τα ιατρικά. Ακριβώς. Και τα ιατρικά τα λέμε υπό μορφήν καθημερινότητος, όχι εκείνες τις επιστημονικές στα επιστημονικά συνέδρια που γίνονται ανακοινώσεις υψηλού επίπεδου. Εμείς θα σας πούμε απλά πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την καθημερινότητά σας. Έτσι, έτσι. Απλές συμβουλές. Κύριε Βαλερή, στις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε αναφερθεί σε παθήσεις ή σε προλήψεις, σε θεραπεία, ενδείξεις κτλ. Από το κεφάλι. Σήμερα λέω να φτάσαμε και μέχρι το λαιμό, λέω να συνεχίσουμε στο θώρακα ή στα πνευμόνια ή δεν ξέρω. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Έτσι. Αντί για έτσι. Λαιμό, προτιμώ να λέμε τη λέξη τράχυλο. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ναι, εντάξει. Εσείς είστε γιατρός. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, βρίσκουμε έτσι. Το θώρακα και το γαστρεντερικό. Έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για τις απλές παθήσεις του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, γιατί στο θώρακα, όπως ξέρετε, εκτός από τα πνευμόνια, είναι και η καρδιά. Εντάξει, και άλλες δομές. Και επειδή είναι η εποχή τώρα λίγο περίεργη με τον καιρό που με τον παίζει καιρό, και με όλος τη... ο κόσμος. Ναι, ναι. Τελευταία έχω ακούσει για τη γρήπη που σέρνεται, για μια πνευμονία που σέρνεται. Ποιο σέρνεται. Έχει, ναι. Έχει οδηγήσει στο θάνατο και 16 ανθρώπους. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Για να δούμε και λίγο επειδή, αυτό το θέμα. Επειδή η επικαιρότητα έφερε το θάνατο ενός αξιόλογου επιχειρηματία, γι' αυτό πήρε δημοσιότητα το θέμα. Αλλά σας πληροφορώ, αυτό το στέλεχος της γρήπης οδήγησε, είχαμε πάνω από 200 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, που τέλος πάντων οι άνθρωποι αντιμετωπίστησαν με δυσκολία, αλλά 16 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, πεθάναν. Τι λέτε. Λέτε λοιπόν, από γρήπη πεθάναν, βεβαίως. Και από τις επιπλοκές της γρήπης, και ορισμένοι αφήσανε και τα κατάλοιπα αυτή η γρήπη που θα το συντροφεύουν στην επόμενη ζωή. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ξεκινάει ναι. Σαν μια απλή γρήπη. Απλή γρήπη, η οποία δυστυχώς καμιά φορά εξελίσσεται. Τα στελέχη της δεν είναι ποτέ η ίδια με μια γρήπη μιας άλλης εποχής. Αν θα γυρίσετε αιώνες πριν, υπήρχαν δεκάδες ειδών γρήπες, οι οποίες πολλές φορές αφανίσαν και ολόκληρος λαός. Τώρα με την είσοδο των αντιβιωτικών και των αντιγυϊκών φαρμάκων έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά δεν πάβει να είναι θανατηφόρο. Και 38 παράδειγμα, ο θάνατος του επιχειρηματία αυτού. Κύριο Σκλαβενίτη. Ναι, ο οποίος Σκλαβενίτης, ο οποίος τα 50 άνθρωπος πέθανε στη γρήπη. Πού, ναι. Στην Αθήνα, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία. Δεν είναι αστεία πράγματα, λέμε. Προσοχή ακόμη και στις μπανάλ γρήπες που πολλές φορές τις θεωρούμε αμελητές. Δηλαδή, δεν είναι αμεληταίο τίποτα. Τα συμπτώματα ξεκινούν με τα γνωστά συμπτώματα της γρήπης. Που έτσι. Όπως οι άνθρωποι πολλές φορές πόσοι έχουν μια καταρροή, ακριβώς, μια αυτό, απλή, απλά πράγματα. Ναι, ναι, απλή και... μια δυσκολία, δυσχέρεια αναπνευστική, αλλά καμιά φορά αν ο οργανισμός βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, από άλλες καταστάσεις, τα πράγματα γίνονται πιο επιθετικά και φτάνουμε πολλές φορές και σε ανεπάρκειες, πολύ ανεπάρκειες διαφόρων οργάνων. Πότε δεν είναι μόνο του αναπνευστικού. Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε, όταν βλέπουμε ότι
Συνήθως, ξέρετε, με τα συμπτώματα της απλής γρήπης, ο άνθρωπος τι κάνει, παίρνει ένα απλό παυσίπονο, ξέρετε, οι περισσότερες φορές είναι υγιή. Κάνουμε ένα λάθος να λέμε ότι θα πάρουμε αντιβίωση και θα γίνουμε καλά. Οι αντιβιώσεις είναι για βακτηριαδιακές καταστάσεις και όχι για ιούς. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Η γρήπη είναι, ναι, πολλές φορές μπερδεύει και τον ίδιο τον οργανισμό. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ναι, ο κόσμος. Πάει στο φαρμακείο ακριβώς και λέει: α, η γιαγιά μου πήρε, είχε γρήπη και πήρε αυτή την αντιβίωση, θα την πάρω κι εγώ. Δεν είναι έτσι. Η γρήπη πολλές φορές είναι υγιής κατάστασης και δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά. Πολλές φορές το αντιβιωτικό τι κάνει, μασκεράρει αυτή την κατάσταση, την κάνει να μην φαίνεται τα προβλήματά της και εμείς ξεχνιόμαστε και προχωράει η κατάσταση ενώ θα μπορούσε εν τη γενέση να σταματήσει. Γιατί εμείς αν δούμε ότι παλιά τι κάνουμε, παίρνουμε ένα απλό φάρμακο το οποίο είναι αντιγρυπτικό. Καλά, μαζί, παλιά τη βγάζαμε και με χαμομήλι. Ναι, και με χαμομήλι. Γιατί ναι, τι νομίζετε το χαμομήλι? Το χαμομήλι είναι. Το ξέρετε, είναι από τα καλύτερα βάση φαρμάκων για τέτοιες καταστάσεις. Και μια ξεκούραση. Αν δούμε όμως τα συμπτώματα συνεχίζουν και πολλές φορές επιδεινώνονται, τότε πρέπει δυστυχώς να συμβουλευτούμε γιατρό. Αν δεν περάσει τις πρώτες 48 ώρες, πρέπει να συμβουλευτούμε γιατρό. Και αν το άνθρωπος είναι μικρότερος σε ηλικία ή παιδιά, τότε πρέπει να συμβουλευτούμε και μετά τις επόμενες 30 ώρες την παιδίατρο, γιατί μας οδηγεί σε άλλες σκέψεις, οι οποίες δεν θέλω να τις αναφέρω, μην θορυβίζουμε τις κυρίες της εποχής, γιατί εκτός της γρήπης της υιογενούς, έχουμε και τις γρήπες τις αλλεργικές, που τώρα που είναι άνοιξη, τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε αυτά και στις καταρροές και θα θορυβίζουμε τις μητέρες. Λέμε λοιπόν, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Αν περάσει αυτά τα χρονικά περιθώρια που σας είπα, τότε συμβουλευόμαστε πάντοτε τον ειδικό και όχι τον φαρμακοποιό της γειτονιάς και όχι το φίλο μας που είναι στο καφενείο. Πήρα εγώ και με έγινα καλά. Πήρα αυτό το χαπάκι και έγιναμε καλά. Η ξαδέρφη μου πήρε εκείνο και έγινε καλά. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια και γι' αυτό λοιπόν αυτές τις συμβουλές του καφενείου καλό είναι να αποφεύγονται. Ο ειδικός γιατρός, είτε είναι παιδίατρος, είτε είναι παθολόγος, είτε είναι γιατρός πνευμονιολόγος, είναι αυτός που θα σας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες και κατευθύνσεις για να μην φτάσουμε σε ακραία αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό λοιπόν αυτό το θέμα της γρήπης και της αλλεργικής γρήπης και της γρήπης. Απλής των πτηνών. Υπάρχουν λοιπόν, κατά καιρούς, έχετε ακούσει τόσες δόνες. Και του χρόνου θα έχουμε άλλα στελέχη, τα οποία θα δίνουν. Θα μου πείτε μετά, υπάρχει και το θέμα των εμβολίων. Και με τα εμβόλια υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση και πολλές φορές έχουν γίνει και συζητήσεις λίγο άσχημες όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, παραγγελίες που εκτελέστηκαν, δεν εκτελέστηκαν, ποσότητες που αγοράστηκαν και μείναν στα ντουλάπια. Γιατί σας πληροφορώ, αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμη στα ντουλάπια μεγάλες ποσότητες ακρισιμοποιητών, το οποίο θα τις πετάξουμε κιόλας. Και όμως σας πληροφορώ ότι αγοράστηκαν για την προηγούμενη χρονιά 16 εκατομμύρια εμβόλια. Το πείτε, η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια, εμείς αγοράσαμε 16. Δεν θέλω να υπησέρχω σε θέματα τα οποία ερευνώνται και μην είναι θέματα. Μην ανοίγετε θέματα. Δεν ανοίγω, απλώς το αναφέρω έτσι. Ναι, ναι. Όχι τέτοια θέματα. Όχι τέτοια θέματα, γιατί δεν έχουμε λίγα θέματα. Μην ανοίγουμε τώρα κι άλλα. Μην ανοίγουμε κι άλλα. Συζητούσαμε την άλλη φορά για την Νοβάρτης και τα μέτρα. Ξέρετε ότι χθες το διαβάσατε κιόλας, ότι σταμάτησε η προκαταρκτική τη Νοβάρτης. Πόσο θόρυβος είχε σηκώσει η περίπτωση Νοβάρτης. Προκαταρκτικές, ο εισαγγελέας, ο οικονομική αστυνομία, οι γιατροί, οι εταιρείες. Και όμως σας πληροφορώ ότι η Βουλή εχθές απεφάνθηκε ότι δεν συντρέχει και όποιος θέλει να μπορεί να απευθυνθεί στην δικαιοσύνη. Η Βουλή σήκωσε τα χέρια. Άρα λοιπόν βλέπετε, να μην πούμε ο κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, αλλά. Και γιατί να μην το πούμε, κύριε Βαλέρη. Θα μας πούνε ότι εμείς είμαστε αντικυβερνητικοί, είμαστε ή φίλο της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε φίλοι κανενός. Μα όλοι μαζί δεν συμφωνήσανε ότι. Όλοι συμφωνήσανε ότι λοιπόν, ναι. Άρα δεν υπάρχει σκάφο της Νοβάρτης και του χρόνου θα λέμε η Νοβάρτης τι ήταν. Εντάξει, ας αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και όταν σε 250 χρόνια η δικαιοσύνη αποφανθεί, θα βάλουν πρόστιμο σε μια εταιρεία, θα τη βάλουν 10.000 ευρώ ένα πρόστιμο και θα λήξει το θέμα. Εν τω μεταξύ, το σκάνδαλο θα έχει ξεχαστεί όπως έχουν ξεχαστεί και άλλα. Τόσα και τόσα. Λοιπόν, ας μην μπλέξουμε με τα θέματα των σκανδάλων, γιατί θα αφήσουμε τους φίλους μας χωρίς τις χρήσιμες. Θέλω να επιμένω να το λέω αυτό το πράγμα. Ας πάμε τη λέξη χρήσιμο, όπως είπατε εσείς. Μιλούσαμε για το καρδιαγγειακό σύστημα. Εκεί, όπως ξέρετε, είναι οι πνεύμονες. Ναι. Οι πνεύμονες είναι ένα σύστημα βασικό για τον άνθρωπο.
Και όπως καταλαβαίνετε, οτιδήποτε έχει και ανταπόκριση και στο καρδιακό σύστημα, αλλά και στην, γενικά στην κατάσταση του ανθρώπου. Με την πάροδο όμως των ετών, βλέπουμε ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια αυτοκαταστροφική τάση και καταστρέφουμε τα ίδια μας τα όργανα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, την κακή συνήθεια που έχουν οι άνθρωποι, το τσιγάρο δηλαδή. Α, καλά, ναι. Το τσιγάρο, ναι, ένας από τις αιτίες που το σύστημα των πνευμόνων πάσει, γιατί οι καημένοι οι πνεύμονες τι είναι, κυψελίδες, εκατομμύρια κυψελίδες, οι οποίοι αναζωογονούν το σύστημα αυτό αναπνευστικό. Αν αυτές οι κυψελίδες με πίσα, όπως κάνουμε την κακή έξυπνη και καπνίζουμε και τις καλύπτουμε, καταλαβαίνετε ότι χάνουμε ένα τμήμα αυτής της δυναμικής μας της αναπνευστικής. Και σιγά σιγά καταπίπτουμε και φτάνουμε σε ανεπαρκείς καταστάσεις. Ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν. Και προπάνω τις γυναίκες, γιατί τώρα τελευταία και οι γυναίκες έχουν πάρει αυτό το χόμπι. Όχι οι γυναίκες το έχουν πάρει. Κύριε Βαλερή, είναι παρατηρημένο ότι πλέον οι γυναίκες καπνίζουν πολύ περισσότερο από τους άντρες. Οι περισσότεροι άντρες το έχουν κόψει και οι περισσότερες καπνίστριες είναι οι γυναίκες. Δεν θέλω να πω ότι οι γυναίκες είναι πιο ανόητες, που πολλοί το λένε, εγώ δεν το λέω πάντως. Εντάξει, και όταν βλέπω γυναίκες, ειδικά και όμορφες, να καπνίζουν και που ξέρουν ότι σε αυτή την περίπτωση κάνουν και κακό στην επιδερμίδα τους και στην ομορφιά τους, την οποία τόσο ενδιαφέρονται. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μυαλό. Δηλαδή, βγάζουν τα μάτια τους με τέτοιους στα χέρια, βάζουν πίσα στο ίδιο σου το σώμα. Λέμε λοιπόν, αγαπητές κυρίες, πιο πολύ για τις κυρίες, μια που είπατε ότι είναι οι περισσότερες που έχουν αυτή την κακή έξι, βρείτε άλλους τρόπους να περιορίσετε, αφού δεν είστε ικανές να σταματήσετε το τσιγάρο, γιατί για μένα η καλύτερη λύση και το καλύτερο φάρμακο είναι να μην καπνίζετε καθόλου. Εννοείται. Καθόλου, μα εγώ καθόλου, αλλά ούτε να πηγαίνετε εκεί που καπνίζουν οι άλλοι, αλλά τέλος πάντων σε αυτές που δεν έχουν αυτή τη δυναμική, λέω, βρείτε τρόπους. Αν θα δείτε τώρα, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε, ναι, όχι, σε εταιρείες, κυκλοφορούν σκευάσματα, κυκλοφορούν τρόποι που το έχουν βγάλει ακόμη και μεγάλες παγκόσμιες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στο θέμα του καπνού. Υπάρχει τώρα καπνικό προϊόν. Καπνικό προϊόν το οποίο, αν μη τι άλλο, εξαφανίζει την πίσα. Έτσι. Εντάξει, την έξι βέβαια δεν την εξαφανίζει, αλλά την πίσα που εμένα με ενδιαφέρει το υλικό αυτό να μην καταλήγει στα πνευμόνια. Πολύ σημαντικό. Ναι, ενδιαφερθείτε. Μπείτε στα συστήματα του Google να δείτε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Είναι αξιόλογα πράγματα. Σαφέστατα είναι καλύτερο από το να καπνίζει εκείνα τα βρωμοτσίγαρα. Εντάξει. Και θα δείτε ότι θα περιοριστεί αυτή η κατάσταση και θα νιώσετε και καλύτερα και ευεξία. Και ίσως αργότερα καταλάβετε ότι το όφελό σας είναι να το κόψετε τελείως αυτό το τσιγάρο και ασχοληθείτε με άλλα πράγματα. Πλησιάζει και καλοκαίρι. Και όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, θέλετε να βγείτε σε θάλασσα και να καταπλήξετε τα πλήθη. Καταπλήξτε λοιπόν με καλό τρόπο και όχι με ένα τσιγάρο στο χέρι, που καμιά φορά εμείς οι άντρες, βλέποντας και μια γυναίκα με ένα τσιγάρο, καμιά φορά κάποτε τις θεωρούσαμε και πιο σεξι. Τώρα τις λέμε, μάλλον δεν είναι έξυπνη αυτή η γυναίκα. Λίγο έτσι. Εντάξει, είναι και η μυρωδιά, κύριε Βαλερή, το καταλαβαίνουμε. Πώς, ναι, λίγο είναι. Πας να φιλείς μια ωραία γυναίκα και μυρίζει. Ναι. Τσιγάρο, το οποίο είναι και εγώ δεν κάψα ποτέ στη ζωή μου γι' αυτό. Οπότε καταλαβαίνω από χίλια μέτρα μια γυναίκα που πλησιάζει δίπλα μου, αν καπνίζει ή όχι. Και δεν είναι και ευχάριστος κάτω-κάτω. Τέλος πάντων, υπάρχουν όμως και καταστάσεις που άνθρωποι ασχολούνται επαγγελματικά με θέματα του καπνού, όπως αυτοί που δουλεύουν σε ορυχεία, αυτοί που δουλεύουν στον αμίαντο εκεί, ή δουλεύουν σε περιοχές όπως έχουν έντονο σμοκ, είναι σε γκαράζ. Τώρα φανταστείτε ένα κλειστό γκαράζ που εκπέμπει τόσα καυσαέρια, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Γι' αυτό λοιπόν έχουν μεγαλώσει τα νοσήματα που άπτονται του καρδιαγγειακού συστήματος. Παλιά δεν είχαμε τόσο, γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητα πολλά. Δεν είχαμε πολύ σμοκ. Οι άνθρωποι είχαμε περισσότερο πράσινο, γιατί οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά σε αυτό το τομέα είναι πιο καλύτεροι. Όμως, πιο τυχεροί. Πιο τυχεροί. Ένας άνθρωπος όμως που δουλεύει σε τέτοια, είπαμε, ορυχεία, συγχρόνως είναι καπνιστής και όλα αυτά πολλαπλασιάζουν την ελόχευση αυτών των κινδύνων. Έτσι. Και έτσι έχουν μπει στη ζωή μας νοσήματα τα οποία δεν τα ξέραμε παλιά.
πνευμονική ίνωση. Παλιά ήταν περιστατικά που τα βρίσκαμε στα βιβλία και ήταν ελάχιστα. Τώρα έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά. Πνευμονικές. Τι σημαίνει αυτό, κύριε ίνωση, το λέει και η λέξη. Οι χρόνιες αυτές οι λοιμώξεις πάνω στον εμπνευστικό κάνουν να μην είναι τόσο ελαστικό το τείχομα, να μην μπορούν να γίνονται οι αναλλαγές του οξυγόνου με το διοξείδιο του άνθρακα, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να αποβάλλεται, το οξυγόνο να παραμένει στον οργανισμό. Αν αυτές οι αναλλαγές δεν είναι σωστές, γιατί έχει χάσει την ελαστικότητα το τείχομα, η ίνωση από τα πνευμόνια, δεν γίνεται καλά και όλο το αναπνευστικό σύστημα. Είναι άλλοι αντίθετα που έχουν προβλήματα όπως είναι, παλιά τα είχαμε, είχαν εξαφανιστεί από τη ζωή μας, όπως είναι η φυματίωση. Η φυματίωση ναι. Ξαναγύρισε στη ζωή μας, δυστυχώς. Αλήθεια. Βεβαίως. Ξαναγύρισε, μετά, ναι. Ναι, ξαναγύρισε και δυστυχώς όχι από δικιά μας αιτία, με την είσοδο των μεταναστών. Α, και, ναι. Βεβαίως. Των λάθρων μεταναστών περισσότερο, γιατί οι περισσότεροι από αυτοί έρχονται από υποβαθμισμένες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν κάνει τις σωστές θεραπείες, δεν βρέθηκαν να έχουν το μικρόβιο της φυματιώσεως και να είναι και ενεργό. Στην εποχή μας, το Παπανικολάου το νοσοκομείο, όπως ξέρετε, ήταν ειδικό πνευμονολογικό νοσοκομείο. Ναι. Οι άνθρωποι πεθαίναν τότε σαν τις μύγες. Μέχρι την εποχή που τελείωσε ο πόλεμος, οι άνθρωποι πεθαίναν και ήταν μια ανίατη αρρώστια. Και τώρα, τώρα πια η φυματίωση δεν τρομάζει πια. Θεραπεύεται γιατί βρέθηκαν τα κατάλληλα φάρμακα, αλλά παρόλα και ενώ είχαν εξαφανιστεί μέχρι και οι γιατροί της ειδικότητας, φυματιολόγοι που ήταν κάποτε μπροστά, τώρα δεν υπάρχουν, ελάχιστοι είναι. Τώρα όμως ξαναγυρίσαμε, γιατί με την είσοδο αυτών των μεταναστών, οι οποίοι οι άνθρωποι μαζί με τη φτώχεια τους, δυστυχώς φέραν και αυτές τις αρρώστιες. Και επειδή αναμίχθησαν με τον πληθυσμό, ξαναγύρισαν μικρόβια όπως είναι τις φυματίωσεις που τα είχαμε ξεχασμένα. Και επειδή εγώ σαν ακτινολόγος κάνουμε ακτινογραφίες που ζητάνε διάφορες υπηρεσίες να διοριστούν στο δημόσιο ή του υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί δεν μπορεί να πάρεις έναν υπάλληλο που δουλεύει, ξέρω εγώ, στο μαγειρείο και ο άνθρωπος έχει φυματίωση, όπως καταλαβαίνετε. Αλλή τώρα μόνο. Πια το κράτος λέει, για κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι. Ζητάνε λοιπόν μια ακτινογραφία θώρακος. Και έτσι λοιπόν, ενώ έβρισκα μία περίπτωση ενεργής φυματίωσης ανά 5.000 ανθρώπους, τώρα βρίσκω μία ενεργή φυματίωση ανά 1.000. Τόσο πολύ. Ναι. Αλλά λέμε τους ανθρώπους, λοιπόν, επειδή και αυτές οι εντυπωσιάστηκα τώρα, γιατί είναι μεγάλο το νούμερο. Εντυπωσιάστηκα και εγώ, γιατί τώρα η λέξη φυματίωση την είχα ξεχάσει και δεν ήξερα και τα συμπτώματά της, αναγκάστηκα να ξαναμελετήσω, γιατί τα βρίσκω μπροστά μου. Δεν μιλάμε τις περιπτώσεις τις παλιές, οι άνθρωποι που είχαν μια φυματίωση η οποία πέρασε, άφησε τα ευρήματά της και τα οποία απεικονίζονται και διαπαντός. Γι' αυτό το λέω, δεν είναι αστεία πράγματα, απεικονίζονται διαπαντός. Δηλαδή βλέπω άνθρωπους και τους λέω, έχετε περάσει φυματίωση, και ναι, λέει, φαίνεται. Πριν 30 χρόνια. Κάποιες αιστείες, οι αιστείες αυτές δείχνουν ότι δεν πάει καλά το παρέχημα εκείνο και τους λέμε, έχετε περάσει πνευμονία, όχι, έχει περάσει φυματίωση. Ξέρω ότι εκείνες οι εποχές, αλλά με την νεολαία όμως, δεν είναι δυνατόν να βρω χρόνιες καταστάσεις. Βρίσκω λοιπόν τις οξύες καταστάσεις. Και αν το ρωτήσεις, να ξέρεις, μένω με έναν ο οποίος ήρθε από το τάδε μέρος, που ξέρω ότι είναι υποβαθμισμένο ιατρικός. Δεν τρώγαν κιόλας, γιατί ξέρετε, αυτές οι ασθένειες θέλουν και καλή τροφή. Οι άνθρωποι είχαν τόσα προβλήματα. Η τροφή τους ήταν το δευτερεύον και το τριτεύον. Δεν μιλάμε για το ιατρικό. Έρχονται λοιπόν με ενεργείς καταστάσεις. Τέλος πάντων, δεν θορυβούμε τους ανθρώπους. Τους λέμε όμως να εφησυχαζόμαστε. Και μερικά συμπτώματα τύπου βήχας, αιμόπτυση, αυτά ας μας οδηγήσουν και σε άλλους ατραπούς που κάποτε δεν τους είχαμε στα υπόψη μας. Όσον αφορά τις τραχεΐτιδες που παθαίνουμε λόγω του κρύου ή λόγω του ψύχους ή αυτοί που οδηγούν συνήθως μηχανάκια, αυτές αντιμετωπίζονται εύκολα. Η επιστήμη μας έχει πια στη φαρέτρα συστήματα που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και δεν είναι φυσικά απειλή για τη ζωή του. Αλλά είναι ενοχλητικές καταστάσεις. Και λέμε λοιπόν, για όλα υπάρχει λύση. Λίγο προσοχή και ρέγγολα σε όλες τις κακές έξεις. Το λέω και το ξαναλέω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακό πράγμα είναι το κάπνισμα. Σε όλα τα συστήματα. Μα όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Λες, φταίει το αναπνευστικό. Μα σας λέω ότι κάνει κακό ακόμη και στην ουροδόχο κίστη, κάτω. Λες, τι σχέση έχει το κάτω με το πάνω. Κάνει κακό και σε αυτό.
Λέω λοιπόν, για πολλωστή φορά το λέω, γίνομαι και κουραστικός, είμαι φανατικός αντικαπνιστής, λέω μακριά από αυτή την κακή έξι. Μακάρι να το καταφέρει ο κόσμος να προχωρήσει, να κάνει το επόμενο βήμα, να το κόψει, το καλύτερο, αν όχι να το αλλάξει. Κύριε Βαλερή, με την καρδιά τι γίνεται? Ναι, όπως σας είπα, επειδή όλος αυτό το θωρακικό κλωβό που περιέχει μέσα τα πνευμόνια, περιέχει και την καρδιά. Η καρδιά είναι ένα όργανο, φανταστείτε, τόσο ζωτικό και αυτόνομο, το οποίο λειτουργεί με τους δικούς τους κανόνες. Παίρνει λοιπόν οδηγίες εγκεφαλικές, τα διάφορα όργανα. Η καρδιά δουλεύει αυτόνομη και μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται και να μην σκέπτεται, αλλά η καρδιά θα δουλεύει. Και πρέπει να δουλεύει πάντοτε με έναν ρυθμό που επιβάλλει το κυκλοφοριακό μας και σύμφωνα με τις ανάγκες που χρειάζεται ο άνθρωπος εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην καρδιά έχουμε ένα σύστημα των στεφανιαίων αγγείων, είναι που περιβάλλουν την καρδιά και φέρνουν το αίμα στην ποσότητα που χρειάζεται. Αυτά τα στεφανία, τα οποία είναι αγγεία, είναι σωλήνες ας το πούμε, που κουβαλάνε αίμα, διέπονται με ένα σύστημα που το έκανε ο πλάστης τόσο τέλειο, που γίνεται απρόσκοπη η κυκλοφορία χωρίς κανένα πρόβλημα, ακόμη και να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις που πολλές φορές χρειαζόμαστε σε ένα δύσκολο έργο, σε μια κουραστική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το σύστημα που ρεγολάρει και η καρδιά δέχεται αυτό που πρέπει να δεχθεί. Όμως με την πάροδο του χρόνου, αγγεία είναι και αυτά, σωλήνες είναι και αυτοί, παθαίνουν, βουλώνουν, να μην πω τη αρτηριοσκλήρωση, έχουν καθυρωματικές πλάκες, οι οποίες καλύπτουν προοδευτικά αυτά τα αγγεία. Αυτό το αγγείο λοιπόν που προοδευτικά δέχεται τα λιπίδια, ο οποίος άνθρωπος, άλλη κακή έξι, τα τρώει υπερβολικά και όργανα, ας πούμε, άσχημα, όπως είναι τα λιπίδια, αυτά τα οποία πρέπει να είναι περιορισμένα, αυτά εναποτίθονται υπό μορφή πλακών στο τείχωμα. Και σιγά σιγά η διάμετρος αυτού του αγγείου μειώνεται. Και έτσι λοιπόν μειώνονται, μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει σε στένωση βαθμού μικρού, αλλά μεσαίου, αλλά και μεγάλου, ή και τελείως σε απόφραξη. Αν λοιπόν αυτό το αγγείο φραγεί, καταλαβαίνετε, από εκεί δεν μπορεί να περάσει αίμα. Τότε παθαίνουμε καρδιακό επεισόδιο, το οποίο είναι, εξαρτάται της δυνάμεως της στενώσεως. Όπως μπορεί να είναι όμως και ένα μεγάλο στέλεχος, το οποίο αποφράθη για οποιοδήποτε λόγο και ο άνθρωπος πεθαίνει. Γι' αυτό πεθαίνουν και οι άνθρωποι πολύ νέοι. Αντιθέτως, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι βρήκαν ένα τρόπο που ο οργανισμός τους έχει βρει ένα παράπλευρο δίκτυο, επειδή έχουν υποστεί μικρό επεισόδια, τώρα αυτό το παράπλευρο δίκτυο τον υποβοηθεί να ξεπεράσει αυτό το σύστημα. Παρ' όλα αυτά, στα καρδιογραφήματα ή στην καθημερινότητα, ο άνθρωπος το καταλαβαίνει και πάει στον γιατρό και του λέει: γιατρέ μου, δεν μπορώ να περπατήσω καλά, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και έχω μια τάση να πέσω κάτω, πρέπει να ξεκουραστώ. Τότε σου λέει ο γιατρός, θα αρχίσουμε τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις που κάνουν οι άνθρωποι αρχίζουν από την απλή καρδιολογική εξέταση που την κάνει ο καρδιολόγος φυσικά, ο οποίος θα του κάνει ένα καρδιογράφημα, ή αργότερα θα προχωρήσει σε ένα υπέρηχο καρδιάς. Από τον υπέρηχο καρδιάς μπορεί να κάνει υπέρηχο καρδιάς και τεστ κοπόσεως με υπέρηχο πάντοτε, ή αργότερα να προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που συνήθως καταλήγουν στο σμηθυρογράφημα καρδιάς με θάλιο και την καλύτερη εξέταση, η οποία είναι βέβαια από τις πιο δύσκολες, αλλά είναι πιο αξιόπιστη. Είναι η αγγιογραφία της καρδιάς. Εντάξει, αγγιογραφία της καρδιάς. Εκεί καταλήγουν άνθρωποι. Εκεί βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα, απόφραξη στο τάδε κλάδο, απόφραξη στον τάδε κλάδο, και έτσι λοιπόν επεμβαίνει ο καρδιολόγος, ο επεμβατιστής, να ξεβουλώσει αυτό το αγγείο. Λαϊκά το λέω να ξεβουλώσει, άλλες φορές βάζοντας ένα stand, άλλες φορές γίνεται πλαστική πάνω σε αυτό το αγγείο, άλλες φορές γίνεται και χειρουργείο.
Και άλλες φορές είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που γίνεται bypass, διπλό, τριπλό, τετραπλό, για ό,τι να χρειάζεται. Να φτάσουμε στις. Ναι, επειδή το καρδιολογικό είναι, καταλαβαίνετε ότι παίζει ρόλο στη ζωή μας απάνω. Ο καρδιολόγος δίνει τη λύση εύκολα. Δεν χρειάζεται να είναι σοφός. Ο καρδιολόγος της γειτονιάς σας, ο καρδιολόγος του κέντρου υγείας ή του χωριού σας. Το καρδιογράφημα το απλό που μπορεί να το κάνει, θα δει αμέσως κάποιες καταστάσεις οι οποίες τον προβληματίζουν και λέει θα προχωρήσουμε και θα δούμε και στην πορεία βρίσκουμε και επεμβαίνουμε αμέσως. Πόσοι άνθρωποι πήγανε για μια δυσφορία καρδιαγγειακή και στο τέλος καταλήξαν την άλλη μέρα να έχουν χειρουργηθεί για bypass. Πολύ. Θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μιλήσουμε για την καρδιά, κάνουμε, γιατί είναι ένα κάνουμε. Τεράστιο θέμα. Γιατρέ, και πολύ ενδιαφέρον, όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε για λίγα λεπτάκια, έτσι λίγο να ξεκουραστείτε, και θα είμαστε εδώ μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχουμε να μιλήσουμε για θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, αφού τελειώσαμε το πρώτο μας θέμα που είναι όπως πάντα το ιατρικό κομμάτι. Ελπίζουμε οι συμβουλές μας να ήταν χρήσιμες, να σας βοήθησαν κάπου σαν με αυτά που ακούσατε. Και τώρα να προχωρήσουμε στα θέματα επικαιρότητας. Ο κύριος Βαλερής, εκτός από την ιατρική του ιδιότητα, ασχολείται και με τα κοινά. Με τα κοινά. Είναι γνωστό ότι έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του στον Δήμο Βόλβης. Παρόλα αυτά όμως τον ενδιαφέρει και η γενική πολιτική κατάσταση της χώρας και δεν θα μπορούσα να μην τον ρωτήσω πώς του φαίνονται όλα αυτά που γίνονται, όλη αυτή την γκρίζα εποχή που ζούμε το τελευταίο διάστημα με τις παρενοχλήσεις από τους γείτονές μας, με το Αιγαίο, με την αντιμετώπιση των πολιτικών μας. Όλα αυτά πώς σας φαίνονται? Το Σκοπιανό. Ναι, αυτό τον καιρό όμως έχουμε περισσότερο από την πλευρά του Αιγαίου και είχαμε το θλιβερό γεγονός με τον πιλότο που χάσαμε. Ένα νέο παλικάρι ακόμη. Γιατρέ. Όπως ακριβώς το είπατε, γκρίζα παντού. Να μην τα πω μαύρα, λέμε, είμαστε λίγο πιο ευγενείς και λέμε γκρίζα παντού. Γκρίζα στην οικονομία, γκρίζα στο Αιγαίο, γκρίζα στις σχέσεις μας με τους γείτονες, γκρίζα με το Σκοπιανό. Γκρίζα στην οικονομία. Λέω μέσα μου, πόση υπομονή πρέπει να έχει αυτός ο λαός που βάλεται από 100 μεριές. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να σηκώσει το κεφάλι και δέχεται συνέχεια χτυπήματα τα οποία δεν φταίει κιόλας. Ναι. Ξαφνικά εκεί που πάμε να ησυχάσουμε, το Σκοπιανό μπαίνει στη ζωή μας, ασχολούμαστε με το Σκοπιανό τόσο καιρό. Τελικά τι κερδίσαμε? Τίποτα. Τώρα μας παρενοχλούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πάντοτε θα μας παρενοχλούν. Αυτοί είναι προϊόν εχθροί του κράτους μας, είναι άνθρωποι που δεν έχουν μπέσα, χρησιμοποιεί μια δική τους έκφραση, μπέσα. Μια ζωή θα θέλουν, μια ζωή, αν δεν πάρουν και την Αθήνα, δεν θα ησυχάσουν. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη με αυτούς. Και δυστυχώς εμείς είμαστε τόσο αδύναμοι, αδύναμοι και εμείς σαν λαός, γιατί δεν είμαστε ενωμένος, αδύναμοι και η κυβέρνησή μας που παλούς τους λεονταρισμούς υποχωρεί παντού και πάντοτε. Σήμερα γίνανε πάλι 30-40 αναχαιτήσεις, μπαίνουν τα πλοία, βγαίνουν. Εμείς σκύβουμε το κεφάλι και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς αυτοί, ένας λαός των 100 εκατομμυρίων, πάντοτε θα προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν και συνήθως το πετυχαίνουν. Εμείς ακολουθούμε μια τακτική, κρύβουμε το κεφάλι από κάτω από το χαλί και λέμε όλα καλά, εντάξει. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα και δεν μπορώ να δω ότι θα βρούμε και μια λύση.
Τώρα η Τουρκία οδηγείται στις εκλογές. Άσου να ασχολούνται με τις εκλογές εκεί πέρα, μήπως. Μα το θέμα όμως δεν είναι δεν σταματάνε να. Μα δεν πρέπει να σταματήσουν. Τώρα είναι δυνατόν ο Τούρκος. Όχι η σημαία στην βροχονισίδα, όχι. Αυτή λένε δικά μας είναι. Τι λέτε εσείς τώρα, μα η συνθήκη της Χάγης είπαν ότι είναι πια ελληνικά εδάφη. Ποια λογαριάζουν αυτοί οι Χάγοι. Τούρκος και να λογαριάζει τους διεθνείς οργανισμούς. Σημασία που δίνουν αυτοί. Οι Τούρκοι ένα πράγμα καταλαβαίνουν, τα λεφτά. Τα λεφτά και τις απαιτήσεις τους, οι οποίες όσο και παράλογες και αν είναι, να πετυχαίνουν. Και από ό,τι βλέπω πάντοτε το πετυχαίνουν. Η Ελλάδα μας, τι κάνει η Ελλάδα μας, κάνει η Ελλάδα μας δεν κάνει τίποτα. Η Ελλάδα μας είναι μια φτωχευμένη χώρα που παλεύει να σηκώσει κεφάλι. Το παλεύει. Το παλεύει η κυβέρνηση, το παλεύει η αντιπολίτευση, το παλεύει και ο λαός. Χωρίς δυστυχώς ελπίδα. Μια χώρα που χρωστάει τόσα δισεκατομμύρια είναι αναγκασμένη να δουλεύει για τα επόμενα 100 χρόνια και όχι θα βγούμε από το μνημόνιο τώρα, θα βγούμε τον άλλο εξάμηνο, το άλλο δίχρονο. Δεν θα βγούμε ποτέ από το μνημόνιο για τις επόμενες 3 γενναίες. Άντε και μας κάνανε 10% μείωση και αφομοίωση του χρέους. Είναι αυτά λόγια για να ασχολούνται οι πολιτικοί και οι πολιτικάνιδες. Εμείς πολιτικοί δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εμείς ό,τι να λέμε το λέμε καθαρά και εξάστερα. Η Ελλάδα είναι μια φτωχευμένη χώρα, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Ναι. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Εκχωρούμε κάθε μέρα και κάτι. Αν θα δείτε, μια το λιμάνι, μια το αεροδρόμιο, κάθε μέρα εκχωρούμε και κάτι. Mm-hmm. Και μέσω του ταμείου που μας έχουν ήδη επιβάλει οι δανειστές μας, όλα αυτά περνάνε, όχι για την αφομοίωση του χρέους, από τους στόχους που πληρώνουμε δεν φτάνουν για τις επόμενες γενναίες να πληρώνουμε. Και όσα να δώσουμε, και την Ακρόπολη να δώσουμε, πάλι θα χρωστάμε. Θα μου πείτε κύριε Βαλέρη, και τι να κάνουμε. Πραγματικά. Ναι. Και από την άλλη κάθεσαι και λες, εντάξει, τι γίνεται. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν να αποφασίσουμε οτιδήποτε, πρέπει να ενωθούμε σαν λαός και όχι ένας λαός διαιρημένος, κομματοποιημένος, αριστερός, δεξιός και κεντρός και ακροδεξιός και ακροαριστερός. Αυτό ας φύγει τουλάχιστον μέχρι να σηκώσουμε κεφάλι, ας φύγει από το λεξιλόγιο μας, ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτή η λύση θα είναι μεσοβέζικη λύση, αλλά στο κάτω-κάτω ας γίνει μια αρχή. Και αν δούμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, ας κάνουμε και ακραίες καταστάσεις. Δεν θέλω να σας πω τι έκανε ο Μεταξάς πριν από 60-70 χρόνια που είπε ξαφνικά δεν πληρώνω, γιατί γίνονται και αυτά. Και όμως η Ελλάδα πέρασε από εκείνα τα στάδια, τα δύσκολα στάδια, και μπόρεσε και τα κατάφερε. Δεν σας λέω να πούμε ότι δεν πληρώνουμε τα χρέη μας. Εμείς οι παταξίδες δεν είμαστε. Είμαστε όμως ένας λαός που έχει και ένα όριο. Το όριο αυτό έχει πια φτάσει στο ανώτερο. Φτωχευμένοι είμαστε. Αυτό εδώ ήθελα να καταλήξω, γιατρέ. Δηλαδή λέμε να πληρώσουμε τα χρέη μας. Ποια χρέη μας να πληρώσουμε? Υπάρχει ανεργία σε βαθμό τεράστιο και σε όλες τις ηλικίες. Που το πιο τραγικό είναι όταν ο 50 και ο 55 και η 55 θα απολυθεί και δεν θα την πάρουν στη δουλειά σε άλλη εταιρεία. Γιατί απορρίπτεται λόγω ηλικίας. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν το σπίτι τους. Καθημερινά βλέπουμε τι γίνεται με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ξέρετε πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα, γιατί ξέρω πόσο ασχολείστε και πόσο ευαισθητοποιημένος είστε με αυτό το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Από πού να προφυλαχθούμε? Εχθές είπε η κυβέρνηση ότι, ξέρετε, αυξήθηκαν τα χρέη προς το δημόσιο κατά 2 δις για ένα μήνα. Μα αφού μας βάζουν τόκους το ίδιο το κράτος. Παρασιτικό το Υπουργείο Οικονομικών βάζει τόκους τοκογλυφικούς και ανεβαίνουν και μόνο το ποσό σαν κεφάλαιο, που το κίζεται με 10%, να αμέσως ένα δισεκατομμύριο. Από που έρχεται λοιπόν το κράτος και σου λέει θα σου πάρει το σπίτι. Μόλις πας να στρίψεις, γιατί ξόφρησες ένα τμήμα, έκανες μια μικρή ρύθμιση, έρχεται το ασφαλιστικό ταμείο, θα σου πάρει το σπίτι. Ναι. Έρχεται από εκεί η τράπεζα, τη θεωρώ τρίτη. Να φανταστείτε, ληστρικές είναι και αυτές, αλλά πιο ληστρικό είναι το ίδιο το κράτος. Για 500 ευρώ μπορεί να σου πάρουν το σπίτι. Ή το ασφαλιστικό ταμείο. Αυτοί στο κάτω-κάτω δεν δώσαν και τίποτα. Δηλαδή, έρχεται η Υπουργείο Οικονομικών και σου λέει,
θα σου πάρω το σπίτι. Γιατί θα του πεις, επειδή με βεβαίωσε ένα χρέος, με ρώτησες. Η τράπεζα τουλάχιστον με έδωσε ένα κεφάλαιο, το πολλαπλασίασε και λες, λες άντε. Το Υπουργείο Οικονομικών τι σε έδωσε. Τι σε έδωσε. Ένα νόμο που βγάζει αύριο το πρωί, ναι, και θα σου πει για τον αέρα που ανέπνευσε το 2016 και αναδρομικά δώσε τόσα. Έτσι. Και στο βεβαιώνει. Και μετά σου λέει, δεν με το πλήρωσα, θα σου πάρω το σπίτι. Έρχεται από πίσω το ασφαλιστικό, έρχεται οι τράπεζες, έρχονται οι πιστωτές, γιατί και αυτοί δώσαν λεφτά, έχουν απαιτήσεις. Από πού να προφυλαχθεί ο άνθρωπος και να μην τρελαθεί. Από πού να. Εγώ βρήκα μερικά λεφτά και εξόφλησα εν μέρη το δημόσιο. Πριν προλάβω να ξέρω στο δημόσιο, μου ήρθε το ασφαλιστικό. Δεν μιλάω για μένα, το μιλάω γενικώς. Ο μισθός μου αντίθετα έχει μειωθεί στο 1 τρίτο. Η σύνταξη του μπαμπά μου που κάποτε βοηθούσε έχει μειωθεί και αυτό και στο 50. Κάποιοι έχουν απολυθεί γιατί έχουν κλείσει εταιρείες, έτσι. Και συνέχεια κλείνουν. Άσε τώρα τι λένε ότι έχουμε ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη έχουμε εδώ, μιλάμε το 50% των νέων. Το 50% των νέων είναι χωρίς δουλειά και ένα άλλο 20-25% είναι με συμβάσεις της γκαλέρας για 2 ώρες και για 45 δευτερόλεπτα και παίρνουν μισθούς των 200-300 ευρώ που φτάνει. Έτσι. Μόνο για το λεωφορείο τους. Πού να μπορέσει να αντέξει αυτός ο κάσμα και να μην τρελαθεί. Έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις. Όχι δύσκολες, τραγικές καταστάσεις. Στην Πάτρα από χθες πλακώθηκαν έξω από τους πληστηριασμούς. Έξω από και το... εδώ, και εδώ. Μα, σε εμάς, μα και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τώρα το σοβαρός άνθρωπος, εγώ λέω καλά κάνουν και προσπαθούν τον νόμο να τον καταλύσουν. Δεν καταλύει ο άλλος τον νόμο. Ήρθε ο άνθρωπος, ο οποίος δούλεψε στη Γερμανία 200 χρόνια για να πάρει ένα σπιτάκι και του λέει το τάδε παράσιτο, συνήθως το Υπουργείο Οικονομικών είναι το μεγαλύτερο, σου λέει σου παίρνω το σπίτι, τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να μην τρελαθεί ή να πάρει μια καραμπίνα και να πυροβολήσει το δικαστικό κλητήρα. Και πόσα γίνονται τέτοια. Μα, τους κατανοώ, γιατί υπάρχει και όριο στο πνευματικό επίπεδο ενός ανθρώπου και όταν βλέπει ότι θα στερηθεί ακόμη και τη κατοικία του, που είναι το μοναδικό. Μπορεί να κλείνει στο σπιτάκι του και να φάει μακαρόνια με βούτυρο σκέτα, αλλά απ' την άλλη μεριά λες: έχω ένα κεραμίδι. Και έρχεται το παράσιτο, ας πούμε, και σου παίρνει το σπίτι, τότε τι να κάνει. Και θα δει τα παιδιά του έξω, θα αναγκαστεί να βία να αντιδράσει. Και θα δούμε πολλά δύσκολα πράγματα τέτοια. Η κυβέρνηση. Και το, μέσα. Δεν ασχολείται με το θέμα, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όταν θα γίνουν εκλογές το 19. Αυτή η κυβέρνηση. Εδώ ήθελα να έρθω τώρα και προτού πάμε στις εκλογές. Είδαμε ότι προκηρύχθηκε νομίζω η ημερομηνία εκλογών των για τις εκλογών, αυτοδιοικητικές και τις περιφερειακές. Έτσι, οι οποίες θα γίνουν στις 19 Οκτωβρίου και στις 23 αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Και όχι στην προβλεπόμενη, γιατί είχαν προβλεφθεί μαζί με τις ευρωεκλογές να γίνουν το Μάιο. Αλλά εν ώψη του νέου νομοσχεδίου, του νέου κλεισθένη που θα αλλάξει άρδιν τη μορφή των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα πάνε 5 μήνες πιο αργά. Προχθές έγινε το συνέδριο των Δήμων και Κοινοτήτων. Βέβαια η αντιπολίτευση τάχθηκε εναντίον αυτού του νομοσχεδίου, γιατί λέει θα δημιουργηθεί ακυβερνησία. Έχει το δίκιο της. Έχει το δίκιο της και όντως θα δημιουργηθεί. Αλλά από την άλλη μεριά και η κυβέρνηση έχει τα υπέρ της, η οποία λέει με αυτόν τον τρόπο είναι πιο δημοκρατικό η απλή αναλογική προς το αναλογικότερο και το πιο δικαιότερο. Και αυτοί έχουν δίκιο ότι θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα και δεν θα δημιουργούνται αυθαιρεσίες από τον εκάστοτε δήμαρχο ή από τον εκάστοτε περιφερειάρχη, που ξέρετε πολλές φορές λειτουργούν υπομορφήν δικτακτορικών καταστάσεων και διορίζοντας ή κάνοντας αυθαιρεσίες χωρίς να λογαριάζουν, γιατί έχουν την απόλυτη πλειοψηφία τη στιγμή που έχουν συγκεντρώσει ούτε το 30-35%. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι πήρε στον πρώτο γύρο αυτό θα είναι και αν τυχόν δεν έχεις πιάσει την απόλυτη πλειοψηφία θα αναγκαστείς αναγκαστικά να έχεις συμμαχίες. Και οι συμμαχίες δεν θα είναι τόσο εύκολες για θέματα τα οποία άπτονται της ηθικής. Εγώ προσωπικά και εγώ υποψήφιος δήμαρχος θα ήθελα και εγώ να έχω με 30% πλειοψηφία και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι και έτσι όμως το σωστό και δεν θέλω να λειτουργήσω υπομορφήν δικτάκτορα. Θέλω λοιπόν τη συμβουλή και τις αντιπολίτευσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως κύριε Βαλέρη στο σημείο αυτό να πω ότι θα βρεθεί λύση. Μα φυσικά δηλαδή, θα βρεθεί λύση. Πάλι θα βρεθεί λύση. Ναι. Πάλι κάπως θα κουκουλωθεί το θέμα είτε. Αμφότεροι θα δώσουν τη λύση μεταξύ τους. Η λύση είναι κάπου στη μέση. Εσείς οι πολιτικοί θα
Και εσείς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Δηλαδή, εγώ θα τα βρω, φυσικά θα τα βρω. Ακόμη και πρώτος να βγω και με την απόλυτη πλειοψηφία να πάρω. Εντάξει, αν ο Θεός θέλει και ο κόσμος το θελήσει. Εγώ θα ζητήσω και τη βοήθεια της αντιπολίτευσης. Και σας πληροφορώ ότι στο επόμενο Δέλτα Σίγμα του Δήμου μου, αν τυχόν εγώ εκλεγώ δήμαρχο, θα έχω και στελέχη της αντιπολίτευσης. Και προσέξτε, και ας μην τους έχω ανάγκη, και ας μην έχω ανάγκη τη συνδρομή τους ή τη στήριξή τους. Θα το κάνω για να αποδείξω ότι ενωμένοι πρέπει να πάμε μαζί. Καλά, εγώ πιστεύω ότι όλους τους έχουμε ανάγκη και όλοι μας έχουν ανάγκη. Και όμως δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Δέτε τη Θεσσαλονίκη μας. Ναι. Δέτε την Αθήνα. Πώς λειτουργήσαν όλοι αυτοί. Ναι. Με ελάχιστα ποσοστά λειτουργήσαν και αυταρχικά. Και δεν είδαμε και χαίρι στο κάτω-κάτω. Αν βλέπαμε έναν Δήμο ο οποίος λειτουργήσε με βάση τη συνένεση και τη δημοκρατικότητα και πούμε να, αυτό είναι ένας δήμαρχος πρότυπο. Εγώ προσωπικά θα κάνω τη διαφορά και ίσως μετά από ένα χρόνο όταν συζητάμε και αν έχει γίνει το ευτυχές γεγονό, ναι, θα δείτε ότι αυτό, ναι. Το λέγαμε κύριε Βαλερή και εγώ το έκανα πράξη. Το έκανα πράξη και θα το, στο κάτω-κάτω θα δοκιμάσω να δω ρε παιδί μου. Ακριβώς. Μήπως με τη συνένεση και με τις σωστές αντιμετώπισης στους αντιπάλους μου, γιατί οι αντίπαλοι είναι μέχρι τις εκλογές. Την επόμενη μέρα των εκλογών οι αντίπαλοι δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι οι σύντροφοί μας, είναι οι συντοπίτες μας, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που γι' αυτούς εμείς είμαστε μαχόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί. Μαζί. Τώρα αν εμείς πήγαμε εκεί πέρα για να αλλάξουμε τις καρέκλες των αλωνών για να τις πάρουμε εμείς και να βάλουμε τα σόγια μας, τα ξαδέρφια μας, τις γιαγιάδες μας στις θέσεις, τότε θα ξαναγίνουμε την ίδια κατάσταση. Άρα πού είναι το σύνθημά μου που και το σύνθημά μου λέει εμείς είμαστε διαφορετικοί, θα έρθουν να μου πούν κύριε Βαλέρη τι μας είπες και τι μας έκανες. Ευτυχώς οι εκπομπές είναι εδώ, τα λέτε. Τα λέμε και τα μαγνητοφωνούνται και θα έρθετε κάποιος να μου πείτε, κύριε Βαλερή, τι μας έλεγες εσείς. Έτσι. Συνένεση. Συνένεση λοιπόν, πού είναι η συνένεση που με έχεις βάλει τη γιαγιά σου στο τάδε συμβούλιο και την ξαδέρφη σου στην τάδε θέση. Εγώ δεν τα θέλω τέτοια πράγματα και δεν θα τα πράξω και ας ο κόσμος με πει το συν ή το πλην. Έχω διαπιστώσει στην πορεία μου σαν άνθρωπος ότι ό,τι δεν γίνεται με συνένεση δεν πετυχαίνει. Όσο και καλή διάθεση να έχω, τα ερίσματα και να μην πω τη λέξη διαφθορά είναι έτοιμη να σε προσεγγίσει. Έτσι. Και πολλές φορές να σε καθυλώσει ενώ δεν έχεις τέτοια διάθεση. Λέω λοιπόν, για να μην μου έρθει και εμένα τέτοια διάθεση και για να μην με γαργαλίσει το χρήμα ή η δόξα ή η διαφθορά, θα έχω μαζί μου και ανθρώπους από την αντιπολίτευση, απ' στο κάτω-κάτω μου πούν, κύριε Βαλερή, αυτή η πράξη που θα κάνουμε δεν είναι σωστή. Αυτή η ανάθεση δεν πρέπει να γίνει. Ναι. Και όπως, γιατί γίνονται και διάφορα, είναι ένας δήμος που έχει, είπαμε, και μεγάλο πλούτο και φυσικά πολύ φτώχεια. Είναι ένας δήμος που είναι των άκρων. Αλλά και έχει και πλούτο. Διαβάσατε τις προηγούμενες μέρες. Ναι, ακριβώς εκεί ήθελα να αναφερθώ. Ναι, διαβάσατε. Έγινε μια ανάθεση στο Δήμο Βόλβης. Αναθέθηκε ένα έργο το οποίο το πήρε ένας Αμερικανός επιχειρηματίας. 57 στρέμματα σε ένα προβάλτα, το οποίο θα κάνει ξενοδοχειακές επενδύσεις. Αυτό έγινε με ένα τίμημα της τάξης των 50.000 ευρώ μίσθωμα ετήσιο και με προοπτική 90 χρόνια να διαχειριστεί αυτός ο επιχειρηματίας. Λέω λοιπόν εξ αρχής, εγώ καταρχάς δεν μου δόθηκε αυτό το σχέδιο γιατί πέρασε στα πολύ γρήγορα στο Δέλτα Σίγμα του Δήμου. Δεν λέω καταρχάς ότι ήταν κακός έγινε ή κακός δεν έγινε. Είμαι πάντοτε υπέρ της ανάπτυξης και αυτό το πράγμα μπορεί να. Και των θέσεων εργασίας. Βεβαίως. Όταν θα έρθει ο άνθρωπος να επενδύσει, αναγκαστικά θα προσλάβει, θα αγοραστούν και προϊόντα, θα δουλέψουν. Αυτό δεν είναι όπως ας πούμε η αντιπολίτευση γενικώς λέει, όχι, ξεπουλήσαμε τη θάλασσά μας, τον αγιαλό μας. Ναι. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί θα ήμουν και άδικος. Όμως, ενώ ήδη έχει προχωρήσει η σύμβαση και υπογράφτηκε, εγώ σαν μελλοντικός δήμαρχος ή αυριανός δήμαρχος, αν μη τι άλλο θα το επανεξετάσω. Θα το επανεξετάσω στι. Τέτοια για τους λέτε κύριε Βαλέρη. Ναι, εγώ θα το κάνω όμως για τους όρους, της συμβάσεως. Ναι. Αν οι όροι της σύμβασης είναι υπέρ του λαού, υπέρ της τοπικής κοινωνίας, θα πω βεβαίως και καλά κάνατε και μπράβο που το κάνατε και θα συμβάλλω και εγώ στην καινούργια εταιρεία αυτή η οποία θα χρειαστεί οπωσδήποτε τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας να αναπτυχθεί γιατί θα είναι προς όφελος όλων. Αν όμως διαπιστώσω ότι έχουν γίνει υπερβάσεις, ότι έχουν χαριστεί
ότι δεν βοηθάει την τοπική κοινωνία. Έτσι. Αντίθετα, τη φημώνει, γιατί καταλαβαίνετε, η γυαλώσα, από εδώ δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο, από εκεί θα κλειστούν οι θάλασσες. Εκεί τέλος πάντων αυτά όλα θα μελετηθούν. Αν όμως λοιπόν όλα αυτά είναι εις βάρος του λαού και δεν απορρέουν από το λαό για το λαό, εγώ θα τα επανεξετάσω και ορισμένες φορές μπορεί και ορισμένα άρθρα να ακυρωθούν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η θέση μου είναι ανάπτυξη και χαιρετίζω όχι μόνο αυτόν τον Αμερικανό που ήρθε να επενδύσει, τον Έλληνο-Αμερικανό, και οποιονδήποτε, Έλληνο-Καναδό και Ταϊλανδό και οποιονδήποτε έρθει, έτσι. Φτάνει εμένα να μου προσφέρει στον τόπο μου τα χρήματά του και ας κερδίσει ο άνθρωπος. Δεν είπαμε να μην κερδίσει. Ναι. Εμείς είμαστε της ελεύθερης οικονομίας. Έτσι. Δεν είμαστε του άκρα του, ας πούμε, σταλινικού καθεστώτος που μας παίρνουν τη γη. Ποια γη? Ο άνθρωπος την νοικιάζει, η γη δεν πρόκειται να πετάξει. Και αν μου αποφέρει χρήματα, τα οποία εγώ αυτά τα χρήματα θα μπορέσω να τα διαθέσω στην τοπική κοινωνία, να δείτε που θα είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι και θα χαιρετίζουμε ο ένας τον άλλον και θα είμαστε μια ευνοούμενη κοινωνία. Πραγματικά το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Και πιστεύω να το κάνει και οποιοδήποτε εκλέγει δήμαρχος. Δεν είναι ότι εγώ θα το κάνω και άλλοι δεν θα το κάνουν. Αυτό λέει η κοινή λογική. Αλλά υπάρχει και η οσμή του σκανδάλου πάντοτε στο μυαλό του ανθρώπου και πολλές φορές δημιουργούνται ερωτηματικά. Θα τα εξετάσουμε και θα αποφανθούμε και στο κάτω-κάτω μπορεί να βάλουμε και τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Δεν είμαστε εμείς που τα γνωρίζουμε και είμαστε οι αλάνθαστοι. Και αν δεν μπορούμε να βρούμε εμείς άκρη, μπορεί και η δικαιοσύνη. Έτσι. Και μια που περάσαμε, ούτως ή άλλως θα περνούσαμε, αλλά περάσαμε μέσα από αυτό στο Δήμο Βόλβης. Πέρασε το Πάσχα, πέρασαν οι γιορτές που ήταν πολλές εκεί και ενδιαφέρουσες, παρευρεθήκατε σε αυτές. Σε πολλές. Αύριο ξημερώνει η μέρα του Αγίου Γεωργίου, μια μεγάλη πολύ χάρη. Μεγάλη ημέρα για τη χριστιανοσύνη μας και μεγάλη γιορτή. Θέλω, αν θέλετε κι εσείς, να μας πείτε λίγο πώς πέρασε ο καιρός μετά το Πάσχα, τι πρόκειται να γίνει αύριο. Σας ακούω. Ο καιρός πέρασε με γιορτές, πανηγύρια, ωραίες εκδηλώσεις. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, λαϊκές εκδηλώσεις, που συμμετείχε ο λαός. Ζωδόχου πηγής, όπως σας είπα, ανέβηκαμε πάνω στον Προφήτη. Εκεί πέρα έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Χορέψαμε, ήπιαμε, μας κεράσαν οι σύλλογοι. Στον Ασκό γίναν περιφορές. Στη Μεγάλη Βόλβη παρευρέθησαν και τοπικές κοινωνίες. Ήρθε και ο Δεσπότης. Είχα και τη χαρά και την τιμή να κουβαλήσω την εικόνα εγώ του Αποστόλου Θωμά. Μεγάλη χάρη του, γιατί με αξίωσε και πέρυσι το είχα κάνει και φέτος με αξίωσε και ελπίζω να το κάνω και του χρόνου. Να σας αξιώνει για πολλά πολλά χρόνια. Ναι, παντού υπήρχαν εκδηλώσεις και συνεχίζονται, γιατί για 40 μέρες, ξέρετε, αύριο, ξέρετε, είναι του Αγίου Γεωργίου. Έτσι. Για μένα είναι σημαδιακή ημέρα, το ιατρείο μου λεγόταν Άγιος Γεώργιος. Πολλά χρόνια η τοπική κοινωνία που με εμπιστεύτηκε τις μικρές ή μεγάλες, τα μικρά τους ή μεγάλα ιατρικά προβλήματα, φτάνει να σας πω ότι στο ιατρείο μου περάσαν 130.000 άτομα. 130.000 άτομα από την τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν για μένα ο Άγιος Γεωργίος είναι κάτι σημαδιακό. Συγκεκριμένα αύριο κιόλας θα παρευρεθώ στο Μελισσουργό, ένα χωριό κοντά στην Αρνέα, ο οποίος μετά την δοξολογία θα γίνουν συγγνώμη μουσικά. Λίγο, κοντά στην Αρνέα, κοντά στην Αρνέα, αλλά κοντά στο Δήμο. Ναι, είναι στο όριο ακριβώς. Είναι στο όριο ακριβώς. Είναι πιο κοντά η Αρνέα, να φανταστείτε, από το Σταυρό. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι στο όριο. Εκεί θα γίνουν και λαϊκές εκδηλώσεις με τοπικούς χορούς και μετά θα ακολουθήσει το περίφημο κουρμπάνι. Γι' αυτό προσκαλώ και λοιπόν τους ανθρώπους να δείτε τι σημαίνει το κουρμπάνι. Είναι ένα ήθημο που το έχουν φέρει από τα βάση της Μικράς Ασίας, της Αλήτρωτης Πατρίδες, εκεί οι γυναίκες του χωριού που όλη αυτή τη βδομάδα, κυριολεκτικά όλη αυτή τη βδομάδα, ενεργοποιούνται, φτιάχνουν πίτες, φτιάχνουν γλυκά και δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας πώς είναι τόσο πλούσια τα εδέσματα που θα μας δώσουν. Αν κάποιος αύριο παρευρεθεί στο λεγόμενο κουρμπάνι με αρνιά, με γίδες βραστές, με γλυκά, λες καλά αυτό το χωριό, το οποίο είναι παύτοχο χωριό. Και όμως είναι τόσο από την καρδιά τους τα δίνουν που κάθε φορά που φεύγουν από εκεί οι άνθρωποι φεύγουν με ένα στομάχι 2 μέτρα. Και λέμε, ναι, δηλαδή το θεωρώ έτσι μεγάλη ευλογία που δείχνουν την αγάπη τους και προς το χωριό τους και προς τα ήθη και προς τον Άγιο Γεώργιο.
Επίσης στο Στίβο έγινε η περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Στο Στίβο είναι ένα χωριό κοντά στον Νικομήδηνο. Ναι. Παντού το Σάββατο έγινε ο μεγάλος χορός στο Ξηροπόταμο, ένα χωριό απάνω στον Ορεινό Όγκο που γιορτάζει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και εκεί έγινε ένας πολύ μεγάλος και ενδιαφέρον χορός και ο κόσμος στήριξε αυτή την εκδήλωση και ήρθαν πάρα πολλά άτομα. Και βοήθησε γιατί η εκκλησία είναι φτωχιά και ο κόσμος με αυτή την προσπάθεια που έκανε τιμώντας αυτό το χορό στηρίζει και την εκκλησία. Και φυσικά και ειδικά τον πολιτιστικό σύλλογο του Ξηροποτάμου που αποτελείται από νέους ανθρώπους. Τελικά αν δεν είχαμε και αυτούς τους πολιτιστικούς αυτοί είναι που κρατάνε ζωντανό το κύτταρο του ελληνισμού, κυρία μου. Στην διαφθορά και στη θλίψη της εποχής αυτή είναι οάσεις. Βλέπω ανθρώπους, νέους ανθρώπους, όπως μιλήσαμε και προηγουμένως για τον προφήτη. Μια κοπελίτσα 25 χρονών είναι πρόεδρος και την έβλεπε, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί και λέω μέσα μου, αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί θα πάνε την Ελλάδα μπροστά. Δεν θα φτάνουν αυτοί που εκείνη την ημέρα ήταν καθιστοί και πήραν καφέ ή ναργιλέ στο τάδε καφενείο. Ήταν εκεί, από τη μια μεριά ήταν στο ταμείο, από την άλλη μεριά πήγαινε στα σουβλάκια να τα δει, από την άλλη μεριά έλεγε τον χορευτή, βάλτε αυτά τα τραγούδια. Ή άλλη κοπέλα, όπως σας είπα, στον Ξηροπόταμο, 28 χρονών κοπέλα με τρία παιδιά. Και όμως τα μάτια της πυθυροβολούσαν από αγάπη για τον τόπο της. Και λέω μέσα μου, εσύ κύριε Βαλερή, αυτό. Για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δουλέψεις. Για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να κάνεις δουλειά. Γιατί αυτή είναι το μέλλον της Ελλάδος. Mm. Είναι λίγοι, δεν πειράζει. Αυτοί οι λίγοι όμως οδηγούν. Πάντοτε στα κοπάδια μπροστά πάνε οι μεγάλοι, οι αρχηγοί και πίσω πάνε τα πρόβατα. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή πολλά πρόβατα. Βάλουμε λοιπόν αυτούς τους νέους ανθρώπους να πάνε μπροστά. Ας τους δώσουμε κίνητρα. Ναι. Αυτά τα κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι και οικονομικά κίνητρα. Και αυτό είναι θεμητό, δεν είναι κακό. Και δώσ' τους όρεξη να δουλέψουν. Μην τους αναγκάζεις να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν στη Γερμανία, να γίνουν γκαρσόνια. Να μείνουν στον τόπο τους και ας κάνουν μικροβιοτεχνίες, μικροεταιρείες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνεις κάτι μεγάλο. Ένας κύριος μου είπε, κύριε Βαλερή, θα κάνω μια μικρή μονάδα με ζώα. Ναι, αγόρι μου, του είπα, προχώρα μπροστά. Βάλε πέντε χειρομητέρες και γίνε αφεντικό στο χωριό σου και όχι στη Γερμανία. Να σερβίρεις καφέδες για 1000 ευρώ. Έτσι. Θέλω λοιπόν όλη η πολιτική, εγώ μιλάω για το Δήμο μου και πιστεύω παντού η ίδια λογική είναι, να βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, να βρουν το δρόμο τους και δίνοντάς του κίνητρα. Και πολλές φορές αυτά τα κίνητρα είναι προς εις βάρος μας, εις βάρος των δικών μας και της δικιά μας γενεάς. Ας πάνε αυτοί μπροστά. Κάποια θα θυσιαστούν. Εγώ τουλάχιστον με τη μικρή μοντότητα θέλω τον εαυτό μου στην δική τους κρίση να θυσιαστώ για αυτούς. Όπου μπορώ να το κάνω και θα το κάνω με μεγάλη αγάπη. Σας πληροφορώ ότι το θεωρώ και όχι συμβόλαιο, κάτι συμβόλαιο που λένε οι πολιτικοί. Το θεωρώ τιμή μου να αγωνιστώ για αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αχ, ήταν μια ακόμη βραδιά που περάσαμε μαζί, ένα κυριακάτικο βράδυ φίλες και φίλοι, εδώ με τον κύριο Βαλερή. Δεν τελειώνει ο χρόνος, έχουμε τόσα πράγματα. Κάθε φορά που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, λέω και γι' αυτό έπρεπε να πούμε και για εκείνο έχουμε να πούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω να πω εγώ, γιατί η ώρα πέρασε, σε λίγες ώρες γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Γεώργηδες, χρόνια πολλά στις Γεωργίες, να έχουμε ένα όμορφο βράδυ, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Κύριε Βαλερή, χρόνια πολλά και εγώ ξανά, σας επαναλαμβάνω ότι για 40 μέρες θα λέμε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και αύριο ειδικά για τους Γεώργηδες και τις Γεωργίες, χίλια καλά, ο Άγιος Γεώργιος να τους δώσει δύναμη, να βοηθήσουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν ξανά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Χρόνια πολλά.